ακριβώς για αυτό το πέμπτο επεισόδιο θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι πραγματικά ό,τι λέει και ο τίτλος της εκπομπής. Το σήμερα. Εδώ λοιπόν σε αυτό το επεισόδιο βλέπουμε τα δύο κυρίαρχα χαρακτηριστικά της περίοδου που πραγματεύεται, τις προσωπικότητες, ο Κολοκοτρώνης από τη μια πλευρά, με τους οπλαρχηγούς, τους προεστούς της Πελοποννήσου και από την άλλη πλευρά ο Μαυροκορδάτος, έχοντας στο πλευρό του μάλλον και την επιλογή του Λόρδο Βίρονος ως προς το πρόσωπο του Μαυροκορδάτου, ο οποίος απηχεί την ευρωπαϊκή αντίληψη ή την αντίληψη ότι πρέπει να γίνουμε ένα ενιαίο κράτος με μια ενιαία διοίκηση, σε αντίθεση με τα φέουδα της άλλης πλευράς, ή όχι? Ναι, είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο στην ελληνική ιστορία, οι εξυγχρονιστές, ας το πούμε έτσι, με τους παραδοσιακούς. Και πρέπει να πω εδώ ότι ο Μαυροκορδάτος έχει υποστεί μεγάλη κακομεταχείριση από την ιστοριογραφία της εποχής. Γιατί? Γιατί περισσότεροι από μνημονευματογράφοι βρίσκονταν στο πλευρό της παράδοσης. Είναι πολυμένος αγγλόφιλος? Όχι βέβαια. Είναι ένας φαναριώτης και υιοθετεί τη μόνη σοβαρή λύση που είναι η δημιουργία ενός κράτους δυτικού τύπου, γαλλικού για την ακρίβεια. Ο Μαυροκορδάτος ήταν ανιδιοτελής, είναι ενδιαφέρον. Είναι ένα παράδειγμα ανιδιοτέλειας χρηματικής. Ήταν ιδιωτελής, καλά. Πολύ το χρήμα εμείς σαν την δόξα νουδής. Ήθελε τη δόξα του να φτιάξει την Ελλάδα όπως τη φανταζόταν. Δεν ήταν όμως, ήταν ανώτερος χρημάτων. Δεν ήταν κατώτερος χρημάτων όπως ήταν πολλοί άλλοι σύγχρονοι, γιατί η Λία ήταν ιδεολογία. Δηλαδή χωρίς τη Λία δεν μπορούσες να έχεις δύναμη. Έπρεπε να έχεις τη Λία για να πληρώνεις το στρατό σου. Έτσι γινόταν. Ο Μαυροκορδάτος προσπαθεί να αντικαταστήσει τη Λία ως στοιχείο χρηματισμού πλέον του κράτους του με τα δάνεια, με το ξένο δάνειο. Το δάνειο τελικά δεν πιάνει τόπο γιατί χρησιμοποιείται ως στοιχείο εξαγοράς. Εξαγοράς στρατιωτών, εξαγοράς ησυχίας, εξαγοράς πολλών που περιμένουν πώς και τι να δουν αυτό το παγκάρι να ανοίγει. Η Γαλλία ως κράτος, ας πούμε, καθολικό, ήδη από τον 13ο αιώνα, 14ο, έχει διαμορφώσει σιγά σιγά έναν τύπο ανθρώπου ο οποίος έχει τις εσωτερικές πειθαρχίες που θα του επιτρέψουν να κατανοήσει και να συμμετάσχει ενεργά σε μία, ας πούμε, κοινότητα πολιτικού χαρακτήρα τέτοια που την οραματίστηκε ο Ρουσό το 1760, ας πούμε, αλλά και που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται από πριν. Η Ανατολική. Κάτι το οποίο δεν έγινε στην Ανατολή ποτέ. Ο άνθρωπος της Ανατολής περιμένει τη λύση από τη Θεία Χάρη. Και περιμένοντας τη λύση από τη Θεία Χάρη, μη έχοντας θεμελιωδώς εμπιστοσύνη στον εαυτό του, αυτομάτως υφίσταται μια παράξενη εσωτερική, ας πούμε, διαμόρφωση, πολύ σημαντική από όσον τον καθολικό αφορά... της... Τον καθολικό. Βεβαίως, αλλά πολύ σημαντική όταν για την περίπτωση που θα επιδιώξει να εξυγχρονιστεί. Η απειλή της Δύσης πάει μακριά, πάει πίσω, πάει στην τέταρτη σταυροφορία. Τότε οι Ανατολικοί γνωρίζουν την μεγάλη κακία των Δυτικών στην Κωνσταντινούπολη, στην κατοχή για 50-60 χρόνια πόσα είναι, και αυτά δεν απαλήφονται εύκολα. Και όταν γίνεται η προσπάθεια της Ένωσης των Εκκλησιών, υπό όρους βέβαια μειονεξίας για την Ανατολή, για την Βυζαντινή Ρωμαϊκή, Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος μεν, ή μάλλον ο Ιωάννης Παλαιολόγος, πάει στην Δύση, στην Ιταλία και υπογράφει την Ένωση των Εκκλησιών, αλλά ο Κοσμάκης δεν την αγαπάει. Και όταν έρχεται ο μεγάλος αυτός πολιτικός, ο Μωάμεθο κατακτητής, ο οποίος ήταν πανέξυπνος, ποιον βάζει επικεφαλής της Εκκλησίας της Ελληνικής, ποιον κάνει εθνάρχη ή γενάρχη μάλλον, τον Γενάδιο Σχολάριο, έναν ανθενωτικό, για να αποκλείσει την οποιαδήποτε επικοινωνία των Ελλήνων με την Δύση, ώστε να μην έρθει ποτέ σταυροφορία εναντίον των Οθωμανών πλέον. Και εκεί εμπεδώνεται η αντίληψη του ότι πληρώνουμε τις αμαρτίες κάποιων που ήρθαν πριν από μας. Ο Θεός θέλει να μας τιμωρήσει διά της κατοχής της ξένης. Δεν επιτρέπεται στο χριστιανό να θέτει ερώτημα στην βούληση τη θεϊκή, συνεπώς υπομένουμε καρτερικά την υποταγή. Αυτή την καρτερία υπονομεύουν πλέον οι διαφωτιστές
και κατεξοχήν ο Αδαμάντιος Κορέης, ο οποίος στην αδελφική διδασκαλία απαντάει στην πατρική διδασκαλία του Πατριάρχη Ιεροσολύμων μάλλον, ο οποίος λέει ότι πρέπει ακριβώς να υπομένουν οι χριστιανοί καρτερικά την τιμωρία που τους επέβαλε ο Θεός, και ο Σουλτάνος είναι η επιλογή του Θεού για να τιμωρήσει ή για να κατέχει τους χριστιανούς, απαντά ο Κοραής στην αδελφική του διδασκαλία ότι όχι, η ελευθερία είναι αυτό που μετράει, ή ο άνθρωπος είναι ένας ελεύθερος οργανισμός και οφείλει όταν καταπιέζεται να εξεγείρεται και να επαναστατεί. Η ελληνική λοιπόν επανάσταση βασίζεται σε αυτήν την αντίληψη της ανατροπής. Και βέβαια ακολουθούν και οι άλλοι καλοί χριστιανοί, και αυτή είναι μια στιγμή ενδιαφέρουσα. Εκεί θα μπορούσε να έχει γίνει στροφή ενδεχομένως που λέει ο Στέλιος ο Ράμφος, της απόδρασης από το αδιέξοδο αυτό που περιγράφεις, αλλά δεν γίνεται. Και δεν γίνεται γιατί τελικά το κράτος παίρνει την εκκλησία υπό την δικιά του κηδεμονία, και αντί να αφήσει ιεράρχες της εποχής όπως πώς τον λέγαμε, τον υποστηρικτή της της αυτοκεφαλίας, τον ιεράρχη τον σημαντικό, ξεχνάω το όνομά του, ο οποίος πίστευε στην αυτοκεφαλία της ελληνικής εκκλησίας. Φαρμακίδης. Το Φαρμακίδη. Κάποιοι τέτοιοι ιεράρχες θα μπορούσαν να είχαν βγάλει την Ελλάδα, δεν είχαν οδηγήσει έξω από αυτό το αδιέξοδο, αλλά όταν το κράτος αναλαμβάνει την πλέον κηδεμονία της εκκλησίας, η εκκλησία σταματάει να αναπτύσσεται. Δέχεται το κράτος και ακολουθεί πλέον γίνεται ένας δημόσιος υπάλληλος.